γύρω στους 45.000 ελέγχους. Μεγάλωσε το λιγότερο, να το δούμε. Βεβαίως. Από πότε, από τον Αύγουστο του 20. Μέχρι το Μάιο του 23. 13 χρόνια δηλαδή. 45.000 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 5.000 περίπου παραβάσεις, 7,5 εκατομμύρια ήταν το πρόστιμο κοντά, κατασχέθηκαν σε κιλά 3.211 κιλά. Φαίνεται από τα, τα κιλά φορά τα αντισηπτικά επί COVID. Και η κατασχέση σε τεμάχια ήταν περίπου 900.000 τεμάχια. Και εκεί δεν είναι νερό για αντισηπτικό, Δεν είχαν τις προϋποθέσεις αυτές που πρέπει να κάνουν. Και όσον αφορά τα ηλεκτρονικά καταστήματα, έγιναν 600-700 έλεγχοι, υπήρξαν 528 παραβάσεις, τα αντίστοιχα πρόστιμα, τα τεμάχια και... Από τα 7 εκατομμύρια, τα 3 αφορούν ισό. 3,8. 3,8. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Και διαγράφησαν 116 στο σελίδι. Και υπάρχουν ακόμα, πόσες είπες? 1600 παράβασες. Τώρα τελευταία γίνεται πολύ συμμόδο το dropshipping. Άμα κάποιος αγοράζει ένα προϊόν από μια άλλη εταιρεία, που όπως γίνεται, και βλέπω ότι την προωθούν σε ένα δικό τους e-shop που ανοίγουν πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα και το παρουσιάζουν ως δικό τους προϊόν, αυτό δεν θεωρείται πάλι... Ναι, αν δεν έχει πάρει τα δικαιώματα, ναι. Αλλά βλέπω ότι, ας πούμε, και από πολύ γνωστά άτομα, δηλαδή... Influencers. Ναι, okay. Που ανοίγουν δικό του site, αγοράζουν από site τύπου... Εδώ, παιδί μου, εδώ, συγγνώμη, δεν έκανα βουλευτίνες που είχαν τις μαϊμούδες και μπαίνουν στη Βουλή και λέγανε ότι... το έχουν ως... Τέχνη. Δεν ξέρω. Όπως από το Wish, από τέτοια site που τα αγοράζουν και μετά τα... Τα μεταπουλούν. Τα μεταπουλούν, ναι. Κοίταξε. Στα second hand. Όχι second hand.